Ξεκινήσουμε, Γεωργία, πρώτα λέγοντας το τι ακριβώς γίνεται με την, στην Πάτρα αυτή τη στιγμή, όπου έχουμε ελαφρύ χιονόνερο στο κέντρο τουλάχιστον της πόλης. Τουλάχιστον πριν από λίγα λεπτά αυτή ήταν η εικόνα που επικρατούσε. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι στα περίχωρα της πόλης, στο Ρίο, στα Μποζαΐτικα και στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πατρέων, στις παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, υπάρχει ελαφρά χιονόπτωση. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, η μετεωρολογική υπηρεσία δείχνει ότι στην συνέχεια ο καιρός τις επόμενες ώρες θα γυρίσει σε βροχή. Φαίνεται ότι την Τετάρτη περισσότερο θα είναι βροχερός ο καιρός στην Πάτρα. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα έχουμε άλλο χιόνι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές και ιδίως βραδινές ώρες μπορεί να υπάρχει πάλι παγετός. Αναμένεται να πέσει και μεγάλος όγκος νερού, οπότε εξακολουθούν να είναι σε επιφυλακή οι αρχές. Αλλά για να δούμε και πώς είναι τα πράγματα στη Δυτική Αχαΐα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κυρία Καλαμαρά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας γνωρίζει πρωτόγνωρες στιγμές με τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Έπειτα από τις 22 Οκτωβρίου του 2015, όπου ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτατης ανάγκης, είχαμε πάλι και στις 22 Οκτωβρίου του 2016 τα καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές από τις πλημμύρες. Έως και αυτές τις στιγμές ζούμε πάλι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ένα χιονισμένο τοπίο, άσπρη μέρα, αλλά δυσάρεστες στιγμές και ώρες για τους χτινοτρόφους, για τους αγρότες και γενικά για την επικράτεια του Δήμου και ιδιαίτερα από τον ορεινό όγκο. Ζήσαμε για πρώτη φορά κάτι το οποίο είναι απίστευτο, όμορφο ναι μεν, αλλά φέρει και δυσάρεστες επιπτώσεις. Από το ορεινό όγκο έως την παραλία της Καλογριάς, ένα χιονισμένο τοπίο, μια κατάσταση η οποία δυστυχώς φέρνει δυσάρεστες καταστάσεις, διότι στη μεγαλύτερη επικράτεια του Δήμου, κυρία Καλαμαρά, έχουμε αγρότες και χτινοτρόφους που αυτή τη στιγμή περνούν πολύ δύσκολα. Κύριε Νικολάου, πριν πάμε στο αγροτικό, να πούμε δύο λόγια για το πώς καταφέρατε να κρατήσετε ανοιχτό το ορεινό δίκτυο, το ορεινό οδικό δίκτυο της περιοχής σας. Με λίγα μηχανήματα από ό,τι είδαμε και εμείς που κάναμε το ρεπορτάζ σήμερα, ωστόσο καταφέρατε να μην υπάρχει κανένα χωριό αποκλεισμένο, να μην υπάρχει αποκλεισμένος δρόμος, όπως είδαμε να συμβαίνει δυστυχώς με την Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου το Σαββατοκύριακο, όπου κυριολεκτικά εκεί χάσαμε την μπάλα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είδαμε ότι δεν συνέβη παρά τις μικρές δυνάμεις που διαθέτετε. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κύριε Γιαβρακά, είχαμε επικοινωνία με τους τοπικούς μας προέδρους, όπου είχαμε πάρα πολύ χιόνι, ειδικά στο ορεινό όγκο του Δήμου μας και στις τοπικές κοινότητες Σαντομερίου και Πορτών συγκεκριμένα. Ήδη τα μηχανήματα και με τη μεγάλη συνεργασία που έχουμε και με τον Δήμο Πατρέων, αλλά η πολιτική προστασία του Δήμου, και θέλω να ευχαριστήσω από τον Αντιδήμαρχο έως και τους υπαλλήλους που συμμετείχαν σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια και συμβολή που είχαν για να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε έπειτα από τον παγετό. Είχαμε τα μπορμοτοφόρα τα οποία εγκλωβίστηκαν στο Χιτά Φλόκα, και επίσης από τον παγετό πολλά αυτοκίνητα έφυγαν από την πορεία και ο ίδιος και ο πρόεδρος, ο κύριος Γεωργακόπουλος Βασίλης, είχε ένα τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες. Βοήθησαν τα μηχανήματα, τράβηξαν το αυτοκίνητο του κύριου πρόεδρου, το έφεραν πάλι στο οδόστρωμα, αλλά ευτυχώς δεν είχε σωματικές βλάβες, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Μπορέσαμε με τη βοήθεια της περιφέρειας, πήραμε για πρώτη φορά στο Δήμο της Δυτικής Αχαΐας αλάτι. Θυμάστε άλλη χρονιά να έχει τόσο πολύ χιόνι? Δεν το θυμάμαι, και από ό,τι έχω ρωτήσει και τους παλαιότερους, δεν είχε ξανασυμβεί αυτό το ακραίο φυσικό φαινόμενο στο Δήμο μας. Κύριε Δήμαρχε, μπορέσαμε λοιπόν, με τα καταφέραμε, κρατήσαμε το δίκτυό μας ανοιχτό για να μην ρυθμιστεύσουμε κάτι διαφορετικό και ανθρώπινες ζωές, ειδικά σε αυτό το επικίνδυνο σημείο, μέχρι τις απογευματινές ώρες, μέχρι που νύχτωσε. Είμαστε ήδη σε επιφυλακή και στο Σανταμέρι έχουμε ρίξει πάρα πολύ αλάτι στην πλατεία του χωριού για να είναι ο κάθε κάτοικος και χωριανός εκεί να έχει την ευχέρεια να το ρίξει και στο δρόμο του, στην αυλή του, για να μπορέσει να μην κινδυνεύσει και να γλιστρήσει, καθώς επίσης το ίδιο έχει γίνει και στην κοινότητα των Πορτών. Δήμαρχε, κάτι θέλει να ρωτήσει Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, τι θα γίνει αύριο με τα σχολεία του Δήμου? Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει με την σοβαρή πλευρά του όλου θέματος.
ειδικά τα σχολεία του Αγίου Νικολάου Σπάτα, Μιχωίου, Βελιτσές, Πορτών, Σανταμέρη, Πηγάδια και το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Μαζαρακίου, καθώς και το Γυμνάσιο Μαζαρακίου, αύριο θα είναι κλειστά. Γιατί εκτός από αυτό το χιόνι που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή, έχουμε το τεράστιο πρόβλημα, κυρία Καλαμαρά, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, ότι αύριο θα έχουμε πολύ πάγο. Θα είναι η περιοχή η οποία θα έχουμε υψηλούς κινδύνους από τον παγετό και πρέπει να πούμε στους δημότες μας τις περιττές μετακινήσεις τους, να τους περιορίσουν, να τους αποφύγουν, γιατί ο δρόμος θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Να τους αγρότες τώρα τι γίνεται, κύριε Νικολάου, θα ζητήσετε να κηρυχθεί ο Δήμος παγόπληκτος? Είδαμε ένα αίτημα τέτοιο, ικανοποιήθηκε για την Αιγαίαλια. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ το χρωστάει και η πολιτεία στο Δήμο της Δυτικής Αχαΐας, όπως πολύ σωστά έπραξε και με το Δήμο της Αιγιάλιας, γιατί και εκεί είχαν τεράστια και πιο περισσότερα σοβαρότερα προβλήματα από ό,τι είχαμε εμείς. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες μας, όπου είναι και το μεγάλο κεφάλαιο για το Δήμο της Δυτικής Αχαΐας, είναι ο πρωτογενής τομέας, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Οι καλλιέργειες, οι πέθριες θα καταστραφούν και βέβαια κινδυνεύουν και οι καλλιέργειες θερμοκηπίου, διότι η θερμοκρασία έχει πέσει πολύ χαμηλά και όσο επιδεινώνεται ο καιρός, ακόμα είναι επικίνδυνα για να μπορέσει να γίνει η ολική καταστροφή δυστυχώς. Και θα πρέπει και η πολιτεία και το Υπουργείο, αλλά καθώς και η ΕΛΓΑ, να είναι δίπλα αυτή τη στιγμή στον αγρότη, ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Το έχει όσο καλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή ο αγρότης, τη μεγάλη βοήθεια της πολιτείας. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Νίκο και εσένα για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό σας βράδυ.